Επιστρέψαμε. Καλωσορίζω ευθύ αμέσω τον συνεργάτη μα, τον Τρίφωνα Ναττιπούρτη. Τρίφωνα μου, καλώ ήρθε. Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα. Ποιο είναι ο Θωμά που μου στέλνει μηνύματα από την Κόνιτσα? Είναι πολλοί Θωμάδε από την Κόνιτσα. Είναι αγαπημένη μου, είναι σαν δεύτερη πατρίδα μου. Κανένα άλλο στοιχείο. Θωμά, μα είπε και μα περιμένει στην Κόνιτσα. Και επειδή ξέρει ότι δεσμεύτηκα την άλλη φορά και ενώπιον του Δημάρχου. Τώρα που άνοιξε ο καιρό, μετά το Πάσχα. Νομίζω ότι. Εντάξει, άμα ξεκινήσουμε να παίρνουμε βόλτα από τους Θωμάδες στην Κόνιτσα, θέλουμε κανένα δύο μέρες. Είναι επίκαιρο το όνομα, μιας και έχουμε Πάσχα, έτσι. Λοιπόν, Τρίφωνα, θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν τι μας έχεις ετοιμάσει, αφού πρώτα, έρχονταν συνέχεια μηνύματα και νωρίτερα, θέλω ένα σχόλιο, επειδή ο κόσμος σου ρωτάει, ανησυχεί για το πού θα πάμε, τι θα γίνει. Είχαμε και νωρίτερα τη συζήτηση εδώ με τον στρατηγό. Ποια είναι η αίσθησή σου? Εντάξει, η αίσθησή μου είναι ότι κάπου θα βγει αυτό. Ωραία, πού θα βγει, το θέμα είναι τι. Εννοώ ότι κάνει θόρυβο. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω ότι παίζουν σενάρια Brexit και τέτοια που λένε. Απλά η δουλειά τους είναι να πιέζουν όσο πιο πολύ μπορούν ώστε να υποχωρήσουν οι δικοί μας στις διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι αν κατατεθεί ένα σωστά μελετημένο και οργανωμένο πρόγραμμα θα φθούν σε συμφωνία. Το παν είναι να βγουν τα πρώτα χρήματα. Θα βγουν. Γιατί... Κατάλαβες, τώρα έχουμε μπει σε έναν δρόμο τον οποίο δεν μπορείς να κάνεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Έτσι, έτσι είναι. Γιατί ακούμε κάθε μέρα ότι θα υπάρξει πρόβλημα και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι ότι σε περίπτωση μη εκταμίευσης χρημάτων, δηλαδή αν δεν πάρουμε τα χρήματα, τι θα γίνει με τη δόση και με τους μισθούς και τις συντάξεις. Εκεί είναι το όλο θέμα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να εκφέρει γνώμη, έτσι δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει και τι όχι. Ως προς εκεί έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά στο ότι κάπου θα καταλήξουμε το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι μας ετοίμασες, Τρίφωνα? Έχω ετοιμάσει ένα θέμα, άκουσα και τον στρατηγό πριν εδώ, τον κύριο Βασιλείο, έχω ετοιμάσει ένα θέμα για την Εξεταστική Επιτροπή. Καταδέθηκε λοιπόν η πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπαγωγή της χώρας στο καθεστώς των μνημονίων και της επιτήρησης. Η πρόταση υπογράφεται και από τους βουλευτές των Εξάρτητων Ελλήνων, τα ακούσατε και πιο πριν, και αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής τη Μεγάλη Δευτέρα. Το χρονικό πλαίσιο που τοποθετεί τη διερεύνηση για την Επιτροπή είναι από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015. Σκοπός της Επιτροπής είναι να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους πολιτικούς πρωταγωνιστές της περίοδου, οι οποίοι αποφάσισαν την είσοδο της χώρας στο καθεστώς της Μνημονιακής Επιτροπής και υλοποίησαν συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον, ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο και την οικονομία της χώρας και θυματοποίησαν τον ελληνικό λαό, όπως αναφέρει η πρόταση για τη σύσταση. Η Επιτροπή λοιπόν θα κληθεί να διερευνήσει πρώτον την περίοδο από τον Οκτώβριο 2009 έως το Μάιο του 2010 για την υπογραφή της πρώτης δανειακής σύμβασης ώστε να διευκρινιστούν και να διαλευκανθούν μεταξύ άλλων οι συνθήκες, τα γεγονότα, οι πράξεις και οι παραλήψεις που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την υπογραφή της. Ενδεικτικά τα γεγονότα που πρέπει να διερευνηθούν αφορούν την ενδεχόμενη παραποίηση στοιχείων για το έλλειμμα του οικονομικού του έτους 2009, την κερδοσκοπία σε βάρος των ελληνικών ομολόγων, καθώς και το ενδεχόμενο οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων για τη διαχείριση των ελληνικών ομολόγων να ευνόησαν τη σχετική πρακτική. Δεύτερον, την περίοδο από τον Μάιο του 2010 έως τον Νοέμβριο του 2011, ώστε να διευκρινιστούν και να διαλευκανθούν μεταξύ άλλων οι συνθήκες που οδήγησαν στην υπογραφή της δεύτερης δανειακής σύμβασης. Τρίτον, την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Μάιο του 2012, ώστε να διευκρινιστούν και να διαλευκανθούν μεταξύ άλλων οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, η οποία και οδήγησε στην απομείωση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων,
την οικονομική καταστροφή των μικροομολογιούχων, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε την ανάγκη για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Τέταρτον, από τον Ιούνιο του 2012 έως και το Γενάρη φέτος, τον Ιανουάριο του 2015 δηλαδή, ώστε να διευκρινιστούν και να διαλευκαθούν μεταξύ άλλων οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει ιδίως όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών, τα κριτήρια επιλογής των συστημικών τραπεζών, τους λόγους για τους οποίους έγινε αποδεκτό η δεύτερη ανακεφαλοποίηση να γίνει με τιμή κατώτερη της αρχικής τιμής κτίσης εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου των μετοχών των τραπεζών, αλλά και κάθε άλλο συναφές ζήτημα συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πέμπτον, κάθε άλλο ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο της διερεύνησης των ανωτέρων θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας οργάνων και μορφωμάτων που προορίστηκαν νομοθετικά να εξυπηρετήσουν την υλοποίηση των μνημονίων και των μνημονιακών στόχων, όπως το ΤΑΙΠΕΔΑΣ, παραδείγματος χάρη, ή η Γενική Γραμματεία Εσόδων. Ξεκάθαρα στην πρόταση της κεντρικής, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται. Τον Μάιο του 2010 υπογράφηκε η πρώτη δανειακή σύμβαση συνδεδεμένη με το πρώτο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με τη δανειακή σύμβαση επιβλήθηκε στην Ελλάδα η υποχρέωση να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής που εξουθένωσε την κοινωνία, διέριξε τον κοινωνικό ιστό και διέλυσε την οικονομία. Σήμερα, και ενώ έχει μεσολαβήσει η υπογραφή δεύτερης δανειακής σύμβασης, που συνοδευόταν από νέο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο συνέχιζε και βάθαινε την πολιτική της λιτότητα και των οριζοντίων περικοπών, έχει γίνει σαφές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, ότι το πρόγραμμα της υποτιθέμενης διάσωσης της ελληνικής οικονομίας έχει αποτύχει πλήρως. Μετά από 5 χρόνια επιτήρησης των μνημονίων, η κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας είναι δραματική. Το δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει το 180 του ΑΕΠ από 127,1 που ήταν το 2009. Το ποσοστό της ανεργίας είναι στο 27%, το επίσημο, από το καταγεγραμμένο μάλλον, όχι το επίσημο, από το 9,5% που ήταν το 2009 και έχει καταργηθεί κάθε προστασία των εργαζομένων μέσω της συνολικής απορρίθμισης της αγοράς εργασίας, το κοινωνικό κράτος έχει διαλυθεί και την κοινωνία μαστίζει μια πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση, απόλυτα συνδεδεμένη με την πιο μακροχρόνια ύφεση σε καιρό ειρήνης. Μέχρι την μεγάλη πολιτική αλλαγή του Ιανουαρίου του 2015, η δημοκρατία και οι θεσμοί είχαν δεχθεί μέγιστη και συστημική υποβάθμιση. Μέσα από τις διαρκείς παραβιάσεις της δημοκρατικής νομιμότητας, την παράκαμψη του κοινοβουλίου, την νομοθέτηση υπέρ της διαπλοκής και της παρεμβάσης στο έργο της δικαιοσύνης και την παράδοση δημοσίων αγαθών και περιουσίας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Επίσης, στην επιστολή αναφέρεται πως η Ελλάδα μετατράπηκε σε πειραματόζωο ενός νέου κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου με εργαλείο την εσωτερική υποτίμηση που οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους, συνανθρώπους μας, στην ανεργία και τη φτώχεια, ενώ ταυτόχρονα συρρυκνώθηκε η δημοκρατία και καταστρατηγήθηκαν και παραβιάστηκαν βάναυσα τα ατομικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Με αυτό το πνεύμα και για αυτούς τους λόγους, οι υπογράφοντες και οι υπογράφουσες βουλευτές προτείνουν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και 114 επιμέρους του κανονισμού της Βουλής για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθήκων και των ευθυνών που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των μνημονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή και την υλοποίηση των μνημονίων. Αυτά αναφέρει η Επιτροπή που συνέταξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή. Έπειτα από την κατάθεση αυτής της πρότασης λοιπόν προς συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής άρχισαν οι εκβιασμοί, όπως ήταν φυσικό, οι εκβιασμοί και οι πιέσεις από το εξωτερικό.
Κάτι που δείχνει, αν μη τι άλλο, πως ειδικά οι ξένοι, αλλά και κάποιοι από τους δικούς μας, θέλουν να κουκουλώσουν την όλη ιστορία και να αφήσουν τον Έλληνα πολίτη στο σκοτάδι. Μόλις εχθές η εφημερίδα του μονάχου Süddeutsche Zeitung σε πρωτοσέλιδό της έγραφε πως η εξεταστική για τα μνημόνια θα αποτελέσει εμπόδιο για το νέο πακέτο. Η προπαγάνδα της εφημερίδας δεν έχει όρια, εφόσον αναφέρει πως με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση Τσίπρα θέτει στον εαυτό της ένα νέο εμπόδιο για ένα πιθανό τρίτο πρόγραμμα βοήθειας, το οποίο θεωρείται απαραίτητο από ειδικούς στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες από τα μέσα της χρονιάς, αν πρόκειται η Ελλάδα να μείνει εντός ευρώ. Όπως ο πόλεμος, θέλω να σας πω, της ελληνικής κυβέρνησης, στην ελληνική κυβέρνηση δεν τελειώνει εδώ, αφού η γνωστή σε όλους μας Bild συνεχίζει την ανθεληνική της στάση, δείχνοντας ότι κατευθύνεται άμεσα από την γερμανική κυβέρνηση. Και αυτό το κάνει με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο, γράφοντας ψέματα και με περισσή αλητεία, αφού δημοσιεύει μία φωτογραφία από συνταξιούχους στην ουρά έξω από τράπεζα που είναι σε αναμονή για να εισπράξουν τη σύνταξή τους, με τίτλο «Συνωστισμός σε ελληνικές τράπεζες από Έλληνες καταθέτες που θέλουν να σηκώσουν τις οικονομίες τους». Αυτό που έχω να σχολιάσω για τη συνστρατευμένη, ξαναλέω, αλητεία των κατευθυνωμένων γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ότι οι ομογενείς μας στη Γερμανία θα πρέπει άμεσα να αντιδράσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Και αυτό γιατί θα πρέπει να ενημερωθεί ο γερμανικός λαός για τα τερατώδη ψέματα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά γιατί πριν από λίγο καιρό τα ξένα ΜΜΕ είχαν πέσει να φάνε τους Έλληνες δημοσιογράφους, τους οποίους τους στόλιζαν με διάφορα κοσμητικά επίθετα, με τα ηπιότερα να λένε πως είναι πουλημένοι και με φανφάρες περί ανεξαρτησίας της δικής τους δημοσιογραφίας. Και για να ξαναέρθω στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, θέλω να σας ενημερώσω πως απαιτείται απόφαση που να ληφθεί από τα 2/5 του συνόλου των βουλευτών. Δηλαδή θα πρέπει να υπερψηφίσουν την πρόταση τουλάχιστον 121 βουλευτές, κάτι που θεωρώ σίγουρο. Η Εξεταστική Επιτροπή θα έχει όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών, καθώς και του εισαγγελέα πλημελιωδικών, και ειδικά ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει τις εξουσίες ανακριτή για να ερευνήσει το ενδεχόμενο ύπαρξης πολιτικών ευθυνών των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά. Έτσι λοιπόν θα μπορεί να καλεί σε εξέταση μάρτυρες, να ζητά πληροφορίες από δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αλλά και πολίτες. Έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας, η Επιτροπή συντάσσει πόρισμα και το υποβάλλει στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Αν τώρα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξεταστικής προκύψουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, τότε η Βουλή μπορεί να συστήσει προανακριτική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων προσώπων κατ' εφαρμογή του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Βλέπεις ότι προχωράνε τάχιστα τα πράγματα. Λέω μία φορά ακόμα ότι θα έπρεπε να έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή, αρκεί να υπάρχει πρώτα απ' όλα η πολιτική βούληση για να προχωρήσουν και παραπέρα. Εξάλλου, ο ΣΥΡΙΖΑ την συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ευθυνών την είχε αναγγείλει στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Κάτι που θεωρώ πως έκανε μεγάλο όγκο πολιτών, μεγάλο πλήθος από κόσμο να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον θεωρούν ότι υπάρχουν ευθύνες στους προηγούμενους που μας βάλανε στο μνημόνιο. Αρκεί να μην επιχειρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις εξεταστικές του επιτροπές να πάει να πετάξει την μπάλα εκτός γηπέδου, διότι το γήπεδο είναι ο στίβος όπου εκεί καλείσαι ως κυβέρνηση που υποσχέθηκες να υλοποιήσεις. Δεν μπορεί να αποτελεί αντίβαρο, δηλαδή από τη μία δεν θα κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε και από την άλλη κάνουμε μια εξεταστική για να χαϊδέψουμε λίγο το θυμικό του κόσμου, να πούμε κοίταξε, ψάχνουν για να αποδώσουν ευθύνες, ψάχνουν να αποδώσουν δικαιοσύνη, να τους δούμε με συμπάθεια. Από την άλλη, υπάρχουν οι δεσμεύσεις. Συμφωνώ. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να τα ξεχωρίσει τα πράγματα. Άλλο πράγμα είναι το ένα, άλλο πράγμα είναι το άλλο.
Άλλο πράγμα είναι να τηρήσει αυτά που είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό προεκλογικά. Έτσι. Ή να παλέψει τουλάχιστον να τα κρατήσει. Άλλο πράγμα είναι η Εξεταστική Επιτροπή και η απόδοση τυχών ευθυνών. Εξάλλου θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες επιθυμούν να μάθουν την αλήθεια και να, αν υπάρχουν ευθύνες, να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι τις συνέπειες των πράξεών τους. Που εγώ προσωπικά, ξαναλέω πως σε περίπτωση που υπάρχουν ευθύνες, θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με σκάτη προδοσία, εφόσον ο έλεγχος των κυβερνήσεων από χρηματιστικό κεφάλαιο έχει αποτέλεσμα την ολοένα και περισσότερο παραχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και ξαναλέω πως όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν να υπάρχει πρωτίστως πολιτική βούληση. Και καλά έκανες με αυτό που είπες, θα πρέπει να ξεχωριστούν όντως τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει, λίγες μέρες μένουν. Πάντως η αίσθησή μου, όπως με ρώτησες και στην αρχή, είναι ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, χωρίς να γνωρίζω πού θα κάνει πίσω και αν θα κάνει πίσω σε ορισμένα πράγματα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Τρυφωνά μου, πριν ολοκληρώσουμε. Περί αυτού, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Κόνιτσα κλασικά, έτσι. Κόνιτσα. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Ένα ακόμη τηλεοπτικό ραντεβού.